Λοιπόν, ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου. Όπως βλέπετε ήδη στο κάδρο, ο κύριος Φίλιππας Φίλιος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην δήμαρχος. Κύριε Φίλιο, καλησπέρα. Επίσης, καλησπέρα. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Μαντάς, βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαντά, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ο κύριος Λάμπρος Γεωργόπουλος, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γεωργόπουλο, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα. Και ο κύριος Σωτήρης Ζαρμπαλάς, στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Ζαρμπαλά, ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα, σας και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, κύριε Μαντά, ξεκινώ με εσάς. Πώς βλέπετε, πώς σχολιάζετε, τι λέτε για το διαφαινόμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν άκουσα καλά και την τελευταία εκτίμηση τη Singular. Είναι ένα αποτέλεσμα που σημειώνει μια μεγάλη διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι σαφές πλέον. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2014, σταθεροποιεί στο χώρο τον προοδευτικό μια πολύ μεγάλη δύναμη, την κυρίαρχη δύναμη θα έλεγα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και το πώς ακριβώς θα αποτυπωθεί η τελική εικόνα. Νομίζω όμως ότι δεν θα έχουμε μεγάλες διαφορές από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, από αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μια διαφορά κοντά στις 9 μονάδες. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι η Χρυσή Αυγή, από ό,τι δείχνουν αυτές οι εκτιμήσεις, πηγαίνει στην πέμπτη θέση, υποχωρεί η γνήσια έκφραση, θα λέει κανένας, αυτού του το ναζιστικό αυτό μόρφωμα υποχωρεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, θα έλεγα, και στο ευρωπαϊκό τοπίο. Το ευρωπαϊκό τοπίο διαμορφώνεται με μία άνοδο της ακραίας δεξιάς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ουγγαρίας με την συντριπτική επικράτηση του Όρμπαν. Νομίζω ότι συνολικά στην Ευρώπη μπαίνουμε σε μία δύσκολη περίοδο. Για την κοινωνική πλειοψηφία και για τις χώρες του Νότου, θα έλεγα. Θα δούμε πώς ακριβώς θα δημορφωθούν οι συσχετισμοί και τι μπορεί να βγάλουν σαν αποτέλεσμα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι κρίσιμη αυτή η διαδικασία και θα συμβάλλουμε οπωσδήποτε σε μία λύση προοδευτική. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η επόμενη μέρα για την χώρα είναι μια περίοδος μέχρι τις εθνικές εκλογές, η οποία περίοδος θα χρωματιστεί από τη σύγκρουση δύο πολιτικών σχεδίων, κατά τη γνώμη μου. Από τη μια, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο που δίνει βάρος στα λαϊκά και μεσαία στρώματα, στο κοινωνικό κράτος, και έχει μια σταθερή πορεία, που άλλωστε είχε τα αποτελέσματα που είχε βγάζοντας τη χώρα από τα μνημόνια και ακολουθώντας μια πορεία με σταθερότητα, πορεία και βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και κοινωνικής αναδιανομής. Και απ' την άλλη, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το είδαμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές, αλλά νομίζω θα το δούμε πολύ καθαρότερα στην περίοδο για τις εθνικές εκλογές, που είναι ένα ακραία νεοφιλελεύθερο σχέδιο, ένα σχέδιο που, κατά τη γνώμη μου, θα συμπιέσει το κοινωνικό κράτος και δεν μπορεί να έχει τα εχέγγυα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να οδηγήσει σε μια ουσιαστική λύση. Αυτές είναι οι πρώτες μου εκτιμήσεις. Κύριε Γεωργόπουλε, τι λέτε εσείς? Είναι δικαίωμα του καθενός να έχει τη δική του ανάγνωση του αποτελέσματος. Άλλα λόγια, να βαθιόμαστε από τον κύριο Μαντά. Θυμήθηκε τη Χρυσή Αυγή, θυμήθηκε την Ουγγαρία. Εδώ έχουμε ένα σαφέστατο αποτέλεσμα. 9 μονάδων. Δεν είναι καθόλου άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Αφήστε μου, μην χαλάτε τον ιρμό. Ιτηθήκατε με 9% όταν εσείς δώσατε δημοσκοπικό χαρακτήρα σε αυτές τις εκλογές. Όταν ο ίδιος ο αρχηγός του κόμματός σας και ο πρωθυπουργός της χώρας την προηγούμενη εβδομάδα δήλωνε ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να ιτηθούμε.
Για τις πολιτικές εκλογές. Οι πολιτικές, όχι, όχι, για τις ευρωεκλογές. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο να ετηθούμε. Σήμερα υποστήκατε μία τρισδιάστατη συντριβή σε όλα τα επίπεδα. Στις εθνικές, στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές εκλογές και στις επιλογές σας ακόμη και στις δημοτικές και στους μεγάλους δήμους. Δεν ξέρω πού πρέπει να μπει το όριο, με πόσο πρέπει να χάσετε για να αποδεχτείτε το λάθος των πολιτικών σας. Ο λαός σήμερα σας αποδοκίμασε, αποδοκίμασε τις πολιτικές σας και επιβράβευσε έναν κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έταξε τίποτα και σε κανέναν. Εν αντιθέσει με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μέχρι και τελευταία στιγμή έδινε δωράκια, βάφτιζε 13η σύνταξη, αυτά που έχει πάρει με κόπο, με αίμα των συνταξιούχων του κόσμου, με υποφορολόγηση και τους στάδινε πίσω ως προεκλογικά δωράκια. Ο κόσμος πλέον σας ξέρει, κύριε Μαντά, αντιλαμβάνεται, 4 χρόνια μετά σας τιμώρησε και θα σας ξανατιμωρήσει ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό αν δεν πάτε και άμεσα σε εκλογές. Και εδώ θα είμαστε για να το δούμε αυτά. Ωραία, κύριε Ζαρβαλά, οι δικές σας πρώτες σκέψεις, εσείς αυτή τη στιγμή είστε στο 7,2. Τι λέτε, η ενσωμάτωση είναι στο 56 και κάτι. Καταρχήν, κύριε Ντόκα, υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση όσον αφορά το ποσοστό μέχρι στιγμής που έχει καταγραφεί πάνω στη βάση και μιλώντας σε μια λογική ότι έχουμε αυξητικά ποσοστά και ένα μεγαλύτερο μέρος του κόσμου μας εμπιστεύεται σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2015. Αυτό μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη προοπτική για να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο και ένα συγκεκριμένο σχέδιο που έχουμε και το οποίο θα εφαρμοστεί ως τις εθνικές εκλογές. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε όλοι είναι το γεγονός ότι οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού επικρατούν σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και προφανώς η απάντηση απέναντι στις δυνάμεις της ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη δεν είναι ο αριστερός λαϊκισμός του κ. Τσίπρα. Και δεν είναι ο αριστερός λαϊκισμός του κ. Τσίπρα, γιατί αποδείχθηκε περίτρανα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ότι ο λαϊκισμός είναι μια βαθιά αντιλαϊκή συμπεριφορά, είναι μια βαθιά αντιλαϊκή επιλογή. Ο κ. Τσίπρας συμπεριφέρθηκε και έκανε και λειτουργήσε με έναν τυχοδιοκτικό τρόπο και άλλα έταξε και άλλα έκανε. Και αυτό το πλήρωσε με πολύ άσχημο τρόπο, με πολύ κακό τρόπο, τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα πρέπει να διδαχτούμε μέσα από αυτή την ιστορία και να καταλάβουμε ότι η προοδευτική λύση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και απέναντι στην ανάδοση ακροδεξιάς, είναι μια πρόταση με σύγχρονο και προοδευτικό περιεχόμενο, το οποίο θα είναι μακριά από λαϊκισμό και μακριά από τις λογικές του παρελθόντος που έφεραν την εδώ που την έφεραν. Ωραία. Κύριε Φίλιπ, πριν περάσω σε εσάς, να πάω σε μια ζωντανή σύνδεση με την Έλενα Στάμου. Είναι στο εκλογικό κέντρο του Θωμά Μπέκα, γιατί έχουμε πέρα από τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές, τις περιφερειακές εκλογές. Για πάμε. Ζωντανή σύνδεση με το εκλογικό του Μπέκα. Ναι. Βλάση, καλησπέρα από το εκλογικό Ζούμπα, κέντρο. Ναι. Είναι πολλοί κόσμος εδώ. Δίπλα μου έχω τον κύριο Ζούμπα. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος από το εκλογικό κέντρο του Θωμά του Μπέκα. Πριν από λίγο ήρθε η σύζυγός του, τα παιδιά του, η μητέρα του είναι εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος, πολύ θετικό και αισιόδοξο κλίμα. Δίπλα μου έχω τον Στέφανο τον Ζούμπα και θα σας μεταφέρει και αυτός την εικόνα, καθώς έρχονται τα πρώτα συγκεντρωτικά. Ναι, εννοείται, όλα θα μας τα πει. Λοιπόν, κύριε Ζούμπα, καλησπέρα. Είμαστε ζωντανά στον αέρα στο στούντιο του ITV. Τα ποσοστά με ρωτάνε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Τα ποσοστά είναι πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχει μια μικρή ροή ακόμη αποτελεσμάτων. Δεν έχουν συγκεντρωτικά μεγάλα αποτελέσματα. Είναι μια βραδιά για μας τουλάχιστον σε εισαγωγικά χαράς. Είμαστε πρώτοι, θα είμαστε πρώτοι. Η διαφορά θα είναι τέτοια που δύσκολα θα ανακοπεί και την άλλη Κυριακή. Εμείς αυτό που συζητήσαμε όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το μεγάλο διάστημα, ήταν οι συνεργασίες και οι συνενέσεις της επόμενης μέρας. Ξέραμε που πάμε, ξέραμε που βαδίζαμε, ξέραμε που ήμασταν. Η επόμενη μέρα θέλει τέτοιες συνεργασίες και τέτοιες συνενέσεις που μόνο ως επικεφαλής δήμαρχος ο Θωμάς ο Μπέκας μπορεί να το παίξει αυτό το ρόλο. Έχετε όμως, έχουμε μια εικόνα λίγο από τα πρώτα συγκεντρωτικά που δείχνει μια τάση ανωδική. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε γιατί όπως είπαμε είναι πάρα πολύ νωρίς και γίνεται σιγά σιγά η διαδικασία της καταμέτρησης. Η βραδιά είναι μεγάλη. Υπάρχουν 4 εκλογικές διαδικασίες. Συνάμα ήταν η δικιά μας των δημοτικών εκλογών. Υπάρχει βραδιά μεγάλη. Σας λέω και πάλι, είναι χαρά για μας και όσους ασχολούνται με τις εκλογές, αυτές οι βραδιές πραγματικά είναι πολύ όμορφες. Εμείς πηγαίνουμε καλά. Ο Θωμάς θα είναι πρώτος. Και η επόμενη μέρα, σας λέω και πάλι, είναι αυτό που θα πρέπει να συζητηθεί από σήμερα το βράδυ. Το τι κάνουμε, το πώς πάμε, το πώς προχωράμε. Φαντάζομαι και ο Θωμάς είναι ο εγγυητής
της επόμενης μέρας. Φαντάζομαι θα έχετε κάνει κάποιες ασκήσεις επί χάρτη που λέμε και πριν τα εκλογικά αποτελέσματα. Θα έχετε στο μυαλό σας διάφορες συνεργασίες. Όπως και αθλητές για χρόνια και προπονητές, έχουμε κάνει ασκήσεις αρκετών εβδομάδων και οι επόμενες μέρες είναι ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτη, ουσιαστικές ασκήσεις που θα δώσουν, σας λέω πραγματικά, το πού πηγαίνει η πόλη, το τι θέλουμε να κάνουμε την πόλη μας, το πώς προχωράμε όλοι μαζί μπροστά. Λοιπόν, Βλάση, αυτά από το εκλογικό κέντρο του Θωμά του Μπέγκα. Πρέπει να σου πω ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να έρθει εδώ ο Θωμάς ο Μπέγκας και βέβαια θα είμαστε και πάλι σε σύνδεση ζωντανή. Ωραία. Ευχαριστώ, Έλενα. Λοιπόν, ξανά στούντιο, κύριε Φίλιο. Σας ακούμε. Λοιπόν, αποτελέσματα, η διαφορά στο 9%. Ναι, ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε 33-24. Λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο ότι όλη αυτή η προεκλογική ιστορία δεν ανοίχθηκε κουβέντα για την Ευρώπη. Έτσι. Μεταφέρθηκε στα επίπεδα. Εντάξει, αυτό συμβαίνει, κύριε Φίλιο, πολλές φορές. Όχι, δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Το συγκεκριμένο σχέδιο και συνέβη και αυτό το σχέδιο του εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο αυτό. Ο Πρωθυπουργός το έκανε. Ο Τσίπρας το έκανε. Έδωσε δημοσκοπικό χαρακτήρα. Ξεκίνησαν όλα από την ιστορία Κυμπουρόπουλου Πολάκη και εξελίχθηκε σε όλη αυτή την ιστορία. Εσείς τον έχετε τον Πολάκη στις τάξεις. Και είμαστε περήφανοι. Είστε και γιατρός και είστε περήφανοι για τον Πολάκη. Μπράβο. Εσείς χρησιμοποίησατε τον Κυμπουρόπουλο. Κανένα δεν χρησιμοποίησε. Επίθεση έκανε ο Πολάκης. Έναν άνθρωπο με αναπηρίες. Εσείς οι ανθρωπιστές. Και να δω αν θα το βγάλετε και Κυμπουρόπουλο. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Να ακούσω τη δική σας ανάγνωση, κύριε Φίλιο, του αποτελέσματος. Έχουμε δείξει. Λοιπόν, πραγματικά, εγώ δεν περίμενα τόση διαφορά. Είναι ένα δεδομένο αποτέλεσμα, έτσι. Όμως, όντως δρομολογούνται κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Θα έχουμε εθνικές εκλογές. Εγώ δεν το κρίνω ότι θα έχουμε. Εγώ προσωπικά. Ναι, προσωπική. Ούτε πληροφορίες έχω, ούτε μίλησα με κανένα. Ναι, τη δική σας εκτίμηση. Θεωρώ πάντως ότι ανοίγεται ένα περίεργο ερώτημα στην κοινωνία πλέον, το οποίο πρέπει να απαντηθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αν η κοινωνία θέλει να πάει προς την συντηρητική, νεοφιλελεύθερη, προς τη λιτότητα, μια χαρά μπορεί να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία έχει σαφώς προαναγγείλει τι θέλει να κάνει και εδώ είναι ένα ξεκάθαρο ζήτημα, έτσι, τι θα κάνουν πλέον αυτό που λέμε τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Το δεύτερο, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Φαίνεται ότι παίζουν ρόλο πλέον κάποια πρόσωπα ή παίζει ρόλο η ισχύ που έχει όταν είσαι εν ενεργεία. Δηλαδή, ο κύριος Κακρυμάνης, ας πούμε, κάνει μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι έτσι μια καθαρή προσωπική του νίκη, έτσι, δεν είναι η κομματική του νίκη. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές τώρα στο κομμάτι, ας το πούμε, των κομμάτων που είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά. Δηλαδή, η Χρυσή Αυγή συμπιέζεται και δεν συμπιέζεται μόνο γενικότερα και αόριστα, συμπιέζεται για την υπόδικη, συμπιέζεται για αυτά που κάνει στο εσωτερικό της. Να. Όμως, εμφανίζεται ο Βελόπουλος, ο οποίος είναι εξίσου επικίνδυνος, έτσι, με την ακροδεξιά και με την Χρυσή Αυγή. Γενικώς, πάντως, στην Ελλάδα, είναι πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα, αν δεις τι συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές είναι οι πρώτες γενικές παρατηρήσεις. Για τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, σας είπα, είναι. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη από ό,τι το περίμενα κι εγώ. Αυτό σας είπα όμως ότι δεν δημιουργεί δραματικές πολιτικές εξελίξεις. Αυτό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Αυτό εδώ το ποσοστό. Ναι, ναι. Είναι ποσοστό αυτοδυναμίας στις εθνικές, κύριε Φίλε. Είναι οριακά αυτοδυναμίας. Κύριε Μαρκά, τι λέτε. Οριακά είναι αυτοδυναμίας. Εντάξτε, νομίζω ότι είναι στο 33%. Ναι, ποτέ, είναι ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε όμως ποσοστό πέρσι ευρωεκλογές, ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε με ποσοστό πέρσι εθνικές. Δεν πλασιαζόταν. Ποτέ. Ποτέ. Το 9 από το 4% έγινε σε 4 μήνες 10 του ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Το 14% από το 3,8 πήγατε υπήρχε στο 8. Υπήρχε και το 99 που αντιστράφηκαν οι ευρωεκλογές μετά. Αλλά εντάξει. Οι ευρωεκλογές ποτέ δεν είναι το απόλυτο βαρόμετρο. 99-2000. Εντάξει, συνήθως είναι και λίγο γίνεται αυτό που λέει ο κ. Γιώργος. Τιμωρητικές προς προς αυτών που είναι στην κυβέρνηση. Υπάρχουν δεδομένα. Μιλάμε με δεδομένα. Το 9 και το 14 υπερδιπλασιάστηκε η διαφορά. Κύριε Μαντά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια μεγάλη διαφορά. Είναι μια μεγάλη ήττα αυτή. Επαναλαμβάνω. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση και με τις, αν θέλετε, και με τις
δικές μας εκτιμήσεις. Είναι μια διαφορά που δίνει ένα σαφές προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο επόμενος χρόνος, και θα σας το έλεγα και γενικά, ο επόμενος χρόνος είναι πυκνός πολιτικός χρόνος και πολύς πολιτικός χρόνος. Το πρώτο είναι αυτό που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι οι εξελίξεις και στη χώρα και στην Ευρώπη, κατά τη δική μου γνώμη, είναι πολλαπλών φάσεων. Δεν είναι μια και έξω και τελειώσαμε. Παράδειγμα, το ποιος θα είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κρίσιμο πράγμα για την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Και νομίζω ότι αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Άρα για να ξαναγυρίσω... Για να ξαναγυρίσω... Όχι το Βέμπερ πάντα. Δεν έχω αποφασίσει. Όχι το Βέμπερ. Είναι προφανές. Όχι όλοι μαζί, κύριε Μαντάκη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να απαντήσω, είναι προφανές ότι στο θέμα της Ευρώπης θα συνδράμουμε στο να υπάρξει μια προοδευτική λύση απέναντι στο Βέμπερ. Είναι νομίζω αρκετά σαφές αυτό που λέω. Θα δούμε. Αν θα είναι και στο τέλος ο Βέμπερ, Χρήστο, δεν το ξέρουμε. Γιατί ο Σόιμπλε άλλα έλεγε χθες. Τι σας θέλει και κανείς όμως. Κοιτάξτε, είναι... Νομίζετε, τα κουκιά τα θέλουν όλοι. Είναι και νομίζω... Και θα μετρηθούν τα κουκιά και θα κάτσουν κάτω να κάνουν συμφωνίες. Θα υπάρξουν εξελίξεις αυτό. Γιατί και σε εκλογές στη Γερμανία έχουμε αποτελέσματα που δεν είναι ευνοϊκά για την κυρία Μέρκελ. Έχουμε μία άνοδο των Πρασίνων εκεί σημαντική, ισχυρή, την βλέπουμε και αλλού αυτή την άνοδο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάζλ το οποίο θα ξεδιπλωθεί. Τώρα, εθνικές εκλογές μπορεί να υπάρξουν τώρα τον Ιούνιο, στο τέλος Ιούνιου. Εντάξει, εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω, είναι προφανές ότι δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να δεσμευτώ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα είναι πυκνό και επαρκές, ώστε να είναι ξεκάθαρα τα δύο πολιτικά σχέδια για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός, η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, διάσπαση στις ευρωεκλογές του προοδευτικού χώρου, με την έννοια ότι υπάρχει μια επιλογή, όπως η επιλογή για το ΜΕΡΑ, ας πούμε, του κυρίου Βαρουφάκη, που... Δεν ξέρω αν τελικά θα φαίνεται εκλέξει... Φαίνεται ότι εκπροσωπείται σε αυτή τη φάση με τα ευρωβουλευτή αποτελέσματα εκλέγει έναν ευρωβουλευτή, όπως και ο... Αλλά είναι μια υπαρκτή δύναμη πια στον πολιτικό σκηνικό, το οποίο αναδιαμορφώνεται. Όμως, επαναλαμβάνω, ο χρόνος αυτός είναι επαρκής και πυκνός για να είναι ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό τα δύο πολιτικά σχέδια. Τα περιέγραψα πριν, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Αυτό όμως το οποίο έχει, νομίζω, ιδιαίτερη σημασία είναι να υπάρξει μία στο επόμενο χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει, θα υπάρξει μία προγραμματική αντιπαράθεση. Η κοινωνική πλειοψηφία θα βρεθεί μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα και θα περιμένουμε και με ψυχραιμία να αναλύσουμε τα αποτελέσματα, πώς διαμορφώθηκαν στις διάφορες περιοχές της χώρας, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά και για να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό το προοδευτικό σχέδιο. Περιμένατε αυτή της την επόμενης... ύπα, κύριε Μαντά. Κοιτάξτε, προσωπικά περίμενα μικρότερη διαφορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τη Νέα Δημοκρατία την περιμένατε στο 33%. Αυτό σας λέω. Πέρα από τη διαφορά. Αυτό σας λέω, ότι είχαμε μία εκτίμηση μικρότερης διαφοράς. Από εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται σε ποσοστά που νομίζω ότι είναι ποσοστά του 2009, αν δεν κάνω λάθος. Όμως, επαναλαμβάνω, σήμερα εκλέξαμε ευρωβουλευτές. Νομίζω ότι θα είναι 8-6-2-2-1, θα δούμε τώρα πώς. Ή 7-6-2-2-1, εκεί περίπου. Το 32 δεν κάνει κυβέρνηση. Εκεί περίπου θα είναι, αλλά νομίζω ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ακόμη πληρέστερη εικόνα και για τις μετακινήσεις και για τις περιοχές και τα λοιπά. Επιμένουμε όμως... Τελευταίο, όμως... κύριε Μαντά, θέλω να σας ρωτήσω σε τι βαθμό αυτή η ψήφος ήταν εσωτερική, όπως εξελίχθηκε και η πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι ήταν... Στο μεγαλύτερο βαθμό ήταν εσωτερική. Ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εμείς εφαρμόσαμε δύσκολες πολιτικές, τις οποίες ποτέ δεν υιοθετήσαμε. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Αναγκαστήκαμε κάτω από τους συγκεκριμένους συσχετισμούς να εφαρμόσουμε και πολιτικές, οι οποίες
κόστησαν σε στρώματα της ελληνικής έτσι κοινωνίας. Προσπαθήσαμε όμως, και νομίζω ότι έχουμε δώσει σαφές στίγμα, να κρατήσουμε αυτό που λέμε την κοινωνία όρθια. Νομίζω ότι η κρίση του ελληνικού λαού προφανώς είναι απολύτως σεβαστή, είναι καθαρή, δίνει μηνύματα, θα τα μελετήσουμε αυτά τα μηνύματα και θα σχεδιάσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα παρουσιάσουμε στο ελληνικό λαό το πρόγραμμα της προοδευτικής διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται μαζί με κορυφαίους υπουργούς, κορυφαία στελέχη. Φαντάζομαι θα πάρει κάποιες αποφάσεις. Θα γίνουμε σοφότεροι τις επόμενες ώρες, την επόμενη ώρα. Κύριε φαντάζομαι πως ναι. Κύριε Γεωργόπουλε, εσείς τι λέτε, μπορεί να υπάρξουν εθνικές εκλογές από αυτό το αποτέλεσμα τώρα, στο τέλος του Ιούνιου? Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έδειξε. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Θέλω όμως να ξεκινήσω κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που πίστεψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έπεσε θύμα των τεχνασμάτων που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και αυτό που διέρευσε ότι θα προκηρύξει εκλογές αν χάσει, προσπαθώντας να συσπυρώσει. Πέτυχε μια μεγάλη συσπύρωση ο ΣΥΡΙΖΑ, πέτυχε το ταβάνι του. Γυρνάω στο ότι θέλω να ευχαριστήσω αυτόν τον κόσμο που χωρίς να τάξει απολύτως τίποτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας την αλήθεια, λέγοντας ότι θα εφαρμόσει ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο, ρεαλιστικό, κοστολογημένο, τον εμπιστεύτηκαν σε αυτή τη φάση και είμαι σίγουρος ότι θα τον εμπιστευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην επόμενη φάση. Θέλω επίσης να κάνω μια άλλη ανάγνωση αυτού του αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαντάς συγκυβερνά, ο κύριος Μαντάς δεν το προσωπεί, αλλά μόνο ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνούσε όλο αυτό το διάστημα 4 χρόνια με τον κύριο Καμένο. Και με το ποτάμι. Έχετε δει τα νούμερα του κυρίου Καμένου και του, κυρίου, και του ποταμίου και του κύριου Θεοδωράκη? Μιλάμε για 0,4, αν δεν κάνω λάθος, και 1%. Σας τιμωρεί συνολικά, κύριε Μαντά, ο κόσμος και για τις επιλογές σας και για το ότι συγκυβερνήσατε με την ακροδεξιά, με το ότι έχετε την κυρία Κουντουρά, καλή ώρα, στο επικεφαλή στο ευρωψηφοδέλτιό σας. Κύριε Γεωργόπουλο, επίσης, ο κύριος Καμένος είναι ιστορικά δικός σας τέλεχος όμως. Δεν είναι, να λέμε θα... όλα. Αφού κάνετε αναφορά, να τα λέμε όλα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ακούω από όλους σας τον όρο νεοφιλελευθερισμό. Σας αρέσει να βάζετε ταμπέλες. Είμαστε φιλελεύθεροι, είμαστε περήφανοι φιλελεύθεροι, είμαστε κεντροδεξιοί. Πρέπει να διαβάσετε οικονομία, κύριε Φίλιο. Είστε γιατρός. Πρέπει να διαβάσετε οικονομία. Πρέπει να διαβάσετε οικονομία. Εσείς είπατε οδήγηση σε αυτές τις καταστροφές. Είπατε για λιτότητα. Ποιος έφερε τη λιτότητα 5 χρόνια, κύριε Φίλιο? Αυτά που υπογράψατε εσείς. Εσείς τα εφαρμόσατε χειρότερα. Έχετε λάθος μείγμα πολιτικής. Αυτή τη χώρα που διοικήσατε εσείς. Έχετε λάθος. Είστε 5 χρόνια πάνω. Μοιράζετε επιδόματα στον κόσμο. Το αποτέλεσμα αυτό που κάνατε είστε το παλαιότερο του παλιού. Κατηγορείτε, είστε το παλαιότερο του παλιού. Είστε η κακή εκλογή του Πασόκ. Θα είναι πάντα η νεότερη και η ομορφότερη. Μπράβο, σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε την αριστερά με τον κύριο Κουρουμπλή, με την κυρία Κουντουρά, με τον κύριο Καμένο. Ναι. Ωραία αριστερά. Ευτυχώς που ήρθε ο κύριος Τσίπρας και είδαμε τι είναι η αριστερά. Απομυθοποίησε την φτωχοποίησε τον κόσμο. Υπερφορολόγησε τον κόσμο. Υπερφορολόγησε τον ιδιωτικό τομέα. Διώχνει τους νέους ανθρώπους έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η τιμωρία σας η σημερινή και θα σας ξαναέρθει. Και έκανε καλό ο κύριος Τσίπρας που ήρθε. Ναι, ωραία. Έχετε ένα βουλευτή και ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και είναι δυσανάλογος και ο χρόνος. Κύριε Φίλιο, δεν σας διέκοψα. Δεν είναι συνθήματα. Εσείς κάνετε νεολογισμό. Εσείς είστε νεολογιστές. Εσείς ονομάζετε την τρόικα θεσμούς. Εσείς βάζετε ταμπέλες νεοφιλελεύθερες και δυστυχώς με τα λύπη μου βλέπω έναν νέον άνθρωπο και οικονομολόγο να ακολουθεί. Πείτε μου, ψάξτε οπουδήποτε τι σημαίνει νεοφιλελευθερισμός. Βάζετε μια ταμπέλα χωρίς είναι σφυριλατημένο μέσα στις προπαγάνδες σας. Δεν είναι δικό μας ο όρος. Δικό σας εφεύρημα. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Εμείς είμαστε φιλελεύθεροι. Διαβάστε περί φιλελεύθερης οικονομίας και μετά να συζητήσουμε. Κύριε Φίλιο, κύριε Φίλιο, οι πολίτες, όχι την πολιτική της τοποποίησης, την πολιτική της αριστεράς. Επιβράβευσαν αυτό που λένε Νέα Δημοκρατία. Κύριε Ντόκαρ, μου επιτρέπετε. Είτε όπως το λέτε εσείς, είτε όπως το λένε αυτοί. Κύριε Ντόκαρ, μου επιτρέπετε. Επιβραβεύτηκε η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν μου επιτρέπετε. Αμέσως μετά, κύριε Ζαρμπαλά. Ένα λεπτό. Που επιβράβευσαν. Με 32% επιβράβευσαν. 33% είναι το 24%. Ναι, αυτή η επιβράβευση δεν δημιουργεί κυβέρνηση. Εσείς με 3% ζητούσατε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας άμεσα εκλογές το 2014. Με 3,8% διαφορά.
Ζητούσατε άμεσα εκλογές από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άλλα δύο χρόνια διακυβέρνησης, κύριε Γεωργόπουλε. Είχατε βγει στα κάγκελα. Μια κυβέρνηση που δούλευε όσο καμία άλλη και ήσασταν στα κάγκελα. Για να ρίξετε την κυβέρνηση. Τώρα τι δούλευε. Κύριε Ζαρμπαλά, συγγνώμη κύριε Φίλε. Κύριε Ζαρμπαλά, ο κύριος Μαντάς είπε πριν λίγο και σε αυτό έχει δίκιο, ότι έχει παγιώσει, πέρα από τη διαφορά που έχει με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά, έχει κάνει μια τεράστια νίκη η Νέα Δημοκρατία, τι να λέμε, οι αριθμοί είναι αυτοί. Είπε ο κύριος Μαντάς όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι αλήθεια επίσης, έχει παγιώσει μια δύναμη. Είναι το μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ντόκα, η άποψη του κύριου Μαντάβου νομίζω ότι είναι μια ερμηνεία η οποία βολεύει καθαρά το αφήγημα του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει παγιώσει μια δύναμη. Δεν έχει παγιώσει μια δύναμη. Ο κύριος Τσίπρας μετά την κρυφή γοητεία της Μπουρζουαζίας τώρα ανακαλύπτει και τη γοητεία της Σοσιαλδημοκρατίας. Και προσπαθεί μέσα από διάφορα τεχνάσματα και από διάφορες πολιτικές να ενδυθεί να είναι η γνήσια δύναμη της ευρωπαϊκής και της ελληνικής δημοκρατίας στα δημόσια πράγματα της χώρας. Αντιλαμβάνεστε όμως όλοι ότι, όπως είπα και πριν, η απάντηση στον φιλελευθερισμό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, γιατί κύριε Γεωργόπουλε, άλλο κοινωνικός φιλελευθερισμός και άλλο οικονομικός είναι φιλελευθερισμός. Αυτό είναι κοινωνικά φιλελεύθερη. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Είναι ένα κόμμα του κοινωνικού διαφορετικό. Δεν μπορεί να είναι ο αριστερός λαϊκισμός του κύριου Τσίπρα που φτωχοποίησε την ελληνική κοινωνία και έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε. Πρέπει να υπάρχει ένα σύγχρονο πρόγραμμα προοδευτικό το οποίο θα δίνει λύσεις ειδικά στους μη προνομιούχους. Ο κύριος Τσίπρας αναπαράγει τη φτώχεια. Έχει ρητορική αναπτυξιακή και η πρακτική του είναι βαθιά υφησιακή. Και από την αντίπαλη όχθη έχουμε μια παράταξη που μπερδεύει το λαϊκισμό με τη λαϊκότητα. Είναι άλλο η λαϊκότητα και άλλο ο λαϊκισμός. Δεν σας καταλαβαίνω. Υπάρχει μια παράταξη αυτή τη στιγμή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Πραγματικά. Αυτό που θέλω εγώ να σου πω είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του προοδευτικού κόσμου. Για να απαντήσω και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του προοδευτικού κόσμου που πλέον δεν εμπιστεύεται τον κύριο Τσίπρα. Που έχει μπει σε μια κατάσταση αναθεωρητισμού. Με βάση αυτά που, με αυτά που είπε και με αυτά που κάνει. Η μάχη δεν τελείωσε εδώ. Εδώ είναι ένα πρώτο μήνυμα. Η επόμενη μάχη θα είναι η μάχη των εθνικών εκλογών και εμείς οφείλουμε ως κίνημα αλλαγής, ως η γνήσια προοδευτική δύναμη στην ελληνική κοινωνία, να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βλέπετε εκλογές εσείς στο τέλος του Ιούνιου, κύριε Ζαρμπαλά. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα. Εκτιμώ όμως ότι επειδή είναι γατζωμένοι από την εξουσία και υπάρχει μια βαθιά ιδιωτελή συμπεριφορά και μια βαθιά ιδιωτελή ερμηνεία στα πράγματα και στο εκλογικό αποτέλεσμα, νομίζω θα πάνε μέχρι το τέλος. Κύριε Μαντά, μέχρι τον Οκτώβριο. Πώς ακούτε αυτά που λέει ο κύριος Ζαρμπαλάς και σε σχέση. Εντάξει, θα μιλήσω λίγο πιο συνολικά, μου επιτρέπετε. Η διακυβέρνηση 10 ετιών, για να μην ξεχνιόμαστε, έφερε τη χώρα μαζί και με τη διεθνή κρίση σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η χώρα το 2010 μπήκε στα μνημόνια, αφού είχε παραλυφθεί... Ρωτήστε τον κύριο Σπίρτζε, που τον έχετε κορυφαίο υπουργό. Να τελειώσω. Αφού είχαμε φτάσει τα ελλείμματα στην κορυφή, έτσι... Συνεχίστηκε με ένα πρόγραμμα που και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του, ενώ οι διεθνείς πρωταγωνιστές του, παραδέχονται ότι δεν ήταν θεραπεία, αλλά φαρμάκι για τον ελληνικό λαό και για και την ελληνική οικονομία και σώσαν τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τις ελίτ. Αυτό οδήγησε σε μια κρίση οικονομική και κοινωνική που χάσαμε, για να μην ξεχνιόμαστε, το 1/4 του εθνικού μας πλούτου και έφτασε η ανεργία 27-28%. Εμείς κάναμε μέσα αυτές τις συνθήκες μία προσπάθεια με πολύ μεγάλη επιμονή και με δύσκολους συμβιβασμούς το καλοκαίρι του 2015. Βγάλαμε τη χώρα από το πρόγραμμα. Είμαστε σε μία κατάσταση που έχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας. Αυτό είναι προφανές. Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα που δίνει και στην κοινωνική πλειοψηφία κομμάτι από την ανάπτυξη που έχουμε πετύχει σε μια διεθνή πραγματικότητα που επιβραδύνεται η ανάπτυξη και πιθανόν φαίνονται και σημάδια μιας νέας κρίσης παγκόσμιας, ίσως όχι με την σφοδρότητα του 2008. Όλα αυτά όμως δεν τα εκτιμά επαρκή ο ελληνικός λαός, κύριε Μαντά. Περιμένετε. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα. Θα σας πω, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κυβερνήσαμε, επαναλαμβάνω, με ένα δύσκολο συμβασμό. Πήραμε και μέτρα τα οποία προφανώς
κόστησαν σε μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε πάρει μηνύματα από τις ευρωεκλογές γι' αυτό. Θα παρουσιάσουμε... Τι μηνύματα, αυτά είναι καμπάνες τώρα, έτσι. Αυτές τις καμπάνες, τα μηνύματα, αυτό και εκεί και τα λοιπά. Αλλά το είπα, το είπα, το τόνισα. Κρατάει το 25% της δύναμης. Όταν χάνεις με 9 αποδάμες από τον πρώτο που είναι στο 33. Και είναι βασικός παίκτης του παιχνιδιού. Κύριε Φίλιο, για τη διακοπή, κύριε Μαντά. Κύριε Φίλιο, κύριε Φίλιο, για τη διακοπή, να του κάνουμε ίσια. Για να ολοκληρώσω. Τα διλήμματα θα τεθούν μπροστά στον ελληνικό λαό. Εγώ νομίζω θα είναι απολύτως σαφή από τη μια. Και, εδώ και θα είναι σύντομα στο τέλος του Ιούνιου, εδώ θέλω τώρα να μου πει. Θα είναι μέσα στο τι προσπαθώ, Μαντάς, ο Χρήστος Μαντάς είναι κορυφαίος τέλεχος της κυβέρνησης. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ και να. Τι θα πει αυτό, σας πω εγώ ότι. Γνωρίζει περισσότερα από σένα και από μένα. Ναι, καλά, και γνωρίζει. Πώς μάθουμε κάτι. Του πήραν τηλέφωνο του Μαντά του Μαξίμου τώρα και του είπαν Χριστάρα, πώ θα κάνουμε στις 30 του μέρα και λίγο. Μα είμαστε καλά. Μια στιγμή λίγο. Δεν βγαίνει. Πιέζει, δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν ήδη έχει μιλήσει. Ο κ. Μητσοτάκη, στο τέλος θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και είναι προφανές ότι θα ξεκαθαριστεί το τοπίο αυτό. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ λέω ότι ο χρόνος σε κάθε περίπτωση είναι και επαρκής και πυκνός, έτσι ώστε να παρουσιαστούν τα δύο αντίπαλα πολιτικά σχέδια. Και σε αυτό θα είχε ένα νόημα και το Κινάλ να πάρει θέση, να μην πατάει σε δύο βάρκες. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο για την επόμενη μέρα της χώρας. Σταματάω εδώ. Μάλιστα. Ναι, κύριε Κυριακόπουλε. Έχω μεγάλη απορία. Πριν ρώτησα πόσο να θεωρούν την. Φυσικά είναι. Γιατί αυτό δηλαδή. Είμαστε εδώ, να κάνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο και να καταλάβω πώς σκέφτεστε. Πού οριοθετείτε την ήττα, σας ρώτησα πριν. Τώρα, η απορία μου είναι πόσο χρόνο επιτέλους θέλετε για να κάνετε αυτό το που λέτε το κοινωνικό πρόγραμμα. Διαλύσατε, επί 4,5 χρόνια διαλύετε τα πάντα. Φτωχοποιείτε τον κόσμο. Θα κάνετε πράγματα στους 3 τελευταίους μήνες. Το μόνο μήνυμα που σας έχει στείλει ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι να φύγετε το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι το μήνυμα το σημερινό σε όλα τα επίπεδα. Στις επιλογές σας στους δήμους, στις περιφέρειες και στις ευρωεκλογές που εσείς τις χαρακτηρίσατε δημοσκόπησμα. Δημοσκοπικού χαρακτήρα. Σήμερα ο κόσμος σας έδωσε την απάντηση. Δεν συμφωνούν με αυτά που κάνετε. Συμφωνούν με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με μια τελείως διαφορετική λογική. Με ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Μπορείτε να σου πείτε το πρόγραμμα για να καταλάβω εγώ να σας ψηφίσω δηλαδή. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Εσείς κύριε Φίλιο δεν νομίζω να μας ψηφίσετε. Γιατί έξυπνος άνθρωπος, άμα ακούσει ένα ωραίο πρόγραμμα. Δεν νομίζω. Μια ταινία θέλω, μια ταινία για μια ζωντανή σύνδεση. Φίλιππα, μια ταινία, κύριε Γιώργοπουλο, κύριε Φίλιο, μια ταινία για μια ζωντανή σύνδεση με το εκλογικό κέντρο του Νάτσι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε και τις δημοτικές εκλογές. Είναι εκεί η Ελένη Μακρογιάννη. Για πάμε, Ελένη. Γεια σας και πάλι. Βρισκόμαστε στο εκλογικό κέντρο του κύριου Λάζαρου Νάτσι, του επικεφαλής της παράταξης Γιάννα Αναπολίτσια για την ανατροπή. Δίπλα μας έχουμε τον υποψήφιο Βλάση Παπαχρήστο. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, είναι πολύ νωρίς για να έχουμε αποτέλεσμα και να μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για το τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια. Αλλά ας δούμε λίγο την πρώτη εικόνα. Εντάξει, είναι για μας το τέλος μιας όμορφης διαδρομής αυτόν τον τελευταίο μήνα. Μια διαδρομή βέβαια που για μας έχει ξεκινήσει από το 2014. Είναι ένας σταθμός σήμερα και είναι ένας σταθμός για την τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά. Όλοι θα αξιολογήσουμε και τη μέχρι τώρα πορεία και τη μέχρι τώρα επαφή με τον κόσμο. Θα περιμένουμε αγωνία και εμείς τα αποτελέσματα, να έχουμε μια σαφή εικόνα. Δείχνει ότι υπάρχει μια πίεση και για την παράταξή μας, τουλάχιστον από τα πρώτα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε προς τα κάτω. Παρ' όλα αυτά, επειδή μας ξέρουμε ότι τώρα ξεκινά ένας αγώνας με την απλή αναλογική, έχουμε αναγνώσει ίσως πιο γρήγορα από όλους τις νέες εξελίξεις που έρχονται και στα τοπικά πράγματα εδώ στο Δήμο μας. Είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε αγώνες. Να βρεθούμε δίπλα στον κόσμο που του υποσχεθήκαμε ότι θα είμαστε δίπλα του και την επόμενη μέρα. Δεν παραδίδουμε όπλα. Με τον προγραμματικό μας λόγο, με τις αρχές και τις αξίες μας όλα αυτά τα χρόνια στην τοπική κοινωνία. Έτσι θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα. Ξέρουμε ότι ο κόσμος θέλει αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα εμείς θα τα διεκδικήσουμε σε όποιο μετερίζει και να βρεθούμε την αυριανή ημέρα. Σας είπα, περιμένουμε και να έχουμε μια σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων. Δείχνει ίσως ότι ο Δήμος παραμένει σε ένα αποτελεσματικό πρόσημο. Είναι θετικό ως μια πρώτη ανάγνωση από εμάς. Σίγουρα όμως χρειάζεται μια πολύ σκληρή δουλειά με όλο τον κόσμο του λεκανοπεδίου για να δούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες μιας αυριανής δημοτικής αρχής και πού θα χρειαστούν εκεί οι πολίτες για την ανατροπή, να ανατρέψουμε πράγματα που θεωρούμε ότι είναι εμπόδιο σε ένα σύγχρονο Δήμο, σε μια σύγχρονη κοινωνία. Σας ευχαριστώ.
Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε στούντιο. Κύριε Φίλιο, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω εσάς άμεσα, ένα σχόλιο. Ένα τελευταίο σχόλιο. Όλοι οι νικητές, βγάζαν όλοι οι άλλοι. Ας να πούμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίσιμη σύσκεψη στην Κουμουνδούρου. Συζητάτε ενδεχόμενο πρόγραμμα εκλογών σύμφωνα με το real.gr. Ναι, κύριε Φίλιο. Προφανώς θα τα συζητάμε, προφανώς θα τα μελετάμε, προφανώς θα τα βλέπουμε. Ένα σύντομο σχόλιο. Και θα μάθουμε. Λοιπόν, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι η Ελλάδα παραμένει με τα σοβαρά της προβλήματα. Η Ελλάδα παραμένουν πάρα πολλά μεγάλα στρώματά της σε δύσκολη κατάσταση. Η Ελλάδα δεν έχει προοπτική προς την νεοφιλελεύθερη πολιτική, διότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική για άλλη μια φορά θα τακτοποιήσει τους ολίγους και θα ξαναβάλει τους πολλούς να δουλεύουν για την πάρτη αυτών. Ότι αυτό που λέγαμε με απλά λόγια, 9 στους 10 δουλεύουμε για την Αθήνα. Λοιπόν, αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να ξανασκεφτούν και εγώ χαμογελάω. Μια χαρά. 25% γιατί είναι φιλελεύθερο επιτέλους. Να καταλάβω κι εγώ. Έτσι που είμαι οικονομολόγος, να πω τι είναι νεοφιλελεύθερο. Βάζετε μια ταμπέλα. Νεοφιλελεύθερο. Να σας πω τι είναι. Είναι η ψευδαίσθηση περί νεοφιλελεύθερου. Είναι η ψευδαίσθηση που έχετε ότι η αγορά αυτορυθμίζεται και επιτρέπει στην ανάπτυξη με βάση γνήσιους, ειλικρινείς και έντιμους κανόνες. Αυτή είναι η ψευδέστηση. Θα σας κάνω ένα βιβλίο δώρο, κύριε Φίλιο, περί κοινωνικού φιλελευθερισμού. Το ξέρω πολύ καλά τι είναι. Ξέρω πολύ καλά λοιπόν τους ανθρώπους που τρώγαν στα σκουπίδια μετά τα μνημόνια. Μετά με το ξέρω τα εκατομμύρια των ανθρώπων όλα που δεν είχαν ασφάλιση. Ναι, ναι. Ξέρω τα εκατομμύρια εμείς των ανθρώπων μέσα. Που δεν εμείς είχαν τους βάλαμε μέσα, κύριε Φίλιο. Εμείς τους βάλαμε. Εμείς τους βάλαμε μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2014. Εμείς βάλαμε τους ανασφάλιστους. Εμείς βάλαμε τις των ανθρώπων που ζούσαν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Να ξεκινήσουμε τι έχετε κάνει πέντε χρόνια. 200 δις μέσα σε ένα 9. Κύριε Γεωργόπουλε, συνεχίζετε. Εσείς, ο κύριος Φίλιος φεύγει, ζωντανά είμαστε εδώ. Κύριε Γεωργόπουλε, έχετε τον λόγο. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Έχει ένα δίκιο ο κύριος Φίλιος, θα συμφωνήσω μόνο σε κάτι. Ότι αυτές οι εκλογές θα έπρεπε να είχαν, το διακύβευμα των εκλογών θα έπρεπε να ήταν ποιους στέλνουμε στην Ευρωβουλή, τι γίνεται στην Ευρώπη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λόγω του ότι ο κόσμος είχε σχεδόν 4 χρόνια να ψηφίσει και υπήρχε μια συσσωρευμένη πίεση και αγανάκτηση στον κόσμο με τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διοικεί τη χώρα καθεστωτικά, χωρίς να κάνει. Οι άνθρωποι μιλάνε για διαβούλευση και αποφασίζουν μόνοι τους. Ποτέ δεν έχουν ρωτήσει τώρα κάτι. Τώρα χαμογελάει ο κύριος Μαντάς. Ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Πήραν απόφαση για τη Μακεδονία και φαίνεται σήμερα πόσο τιμωρούνται στη Μακεδονία όταν ο υποψήφιος περιφερειάρχης τους πριν που κοιτούσα παίρνει 11%, ιστορικό 65-70-11%, χωρίς να αποφασίσουν για τους άλλους, με τους άλλους αρχηγούς σε τόσο κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη η τάση προς μια διαφορετική κατεύθυνση και ο κόσμος νομίζω ότι έστειλε σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος. Εδώ θα διαφωνήσουμε τον κύριο Μαντά. Ναι. Δεν είναι πολιτικός ο χρόνος, όσο και αν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για Ευρώπη, για δυναμικό περιβάλλον, για. Είναι μόλις 3 μήνες, είναι καλοκαίρι. Τα δεδομένα στην Ελλάδα δείχνουν ότι αν στις ευρωεκλογές σημειωθεί μια ήττα, αυτό μεγαλώνει. Ο κύριος Μαντάς έχει τεράστια εμπειρία μέσα στα νοσοκομεία, είναι συνδικαλιστής πάρα πολλά χρόνια. Ξέρει ότι πλέον δεν μπορεί να ακουστεί. Ο κόσμος πηγαίνει με αυτόν που έχει την προοπτική και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, έτσι που είναι και μεγάλο κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη μάζα ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν ότι δεν θα μπορούν να σε ακουστούν. Είχαν 4 συν χρόνια στη διάθεσή τους. Θα θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει κλείσει 4 έτη διακυβέρνησης, είναι 4 έτη και 5 μήνες και θα κάνει στο τελευταίο τρίμηνο αυτά που δεν έκανε ποτέ. Δηλαδή πόσο θα μας φτωχοποιήσει ακόμη, πόσο θα μας φορολογήσει ακόμη, πόσο θα μας χρεώσει ακόμη, πόσο θα δεσμεύσει τους λογαριασμούς μας, τις επιχειρήσεις, πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν, πόσοι άνθρωποι θα πάνε στο εξωτερικό. Εντάξτε, εσείς έχετε 3 μήνες, θα τα κάνετε όλα, ακόμη περισσότερο. Εσείς δεν μπορείτε να μιλάτε όταν παραδώσατε τη χώρα με τα ελλείμματα που την παραδώσατε το 2010. Το ακούστε, ναι. Ακούστε τώρα. Θέλω να μιλήσω. Ναι, και okay, το okay. Λόγο. Ναι, δεν ναι, θα μιλάτε. Συγγνώμη, ακούστε μια λέω, είναι. Πολιτικά εννοώ, δεν μπορείτε να μιλάτε όταν λαϊλατίσατε τη χώρα, την παραδώσατε με αυτά τα ελλείμματα που την παραδώσατε, τη λαϊλατίσατε, κυριολεκτικά. Την παραδώσατε με αυτά τα ελλείμματα που την παραδώσατε και μαζί με την οικονομική κρίση που εκεί οδηγήθηκε η χώρα με απόφαση του ΠΑΣΟΚ στα μνημόνια. Δεν μπορείτε να μιλάτε εύκολα για αυτά και δεν μπορείτε να μιλάτε διότι μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες μια κυβέρνηση με κορμό την αριστερά μπόρεσε να βγάλει τη χώρα από το σκληρό αυτό πρόγραμμα. Καταφέραμε κάτι που εσείς δεν μπορούσατε
να το φανταστείτε, και κάθε τρεις και λίγο λέγατε ότι θα πέσουμε και παρακαλάγατε να γίνουν εκλογές. Εμείς κάναμε μία συνεπή πολιτική, θα κριθούμε αυστηρά γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι κάναμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα είπε λίγο πριν ο Φίλιππας ο Φίλιος, και για τα εκατομμύρια των ανασφαλίστων, και με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, και με το στεγαστικό επίδομα, και με πάρα πολλά άλλα μέτρα, επαναφέραμε την ανάπτυξη στη χώρα μετά από πολύ δύσκολο δρόμο. Το ποσοστό της αυτής της ανάπτυξης... Μακάρι να το είχατε κάνει, μακάρι, πραγματικά, ειλικρινά μακάρι να το είχατε κάνει. Ακούστε όμως. Μα τα νούμερα το λένε, μην το αμφισβητείτε αυτό. Μην αμφισβητείτε... Δημιουργική λογιστική λέγεται αυτό. Κάνετε δημιουργική λογιστική. Δεν είναι, δεν είναι έτσι. Από την εποχή Βαρουφάκη. Δεν είναι έτσι. Εσείς θα κάνατε τα Greek statistics, έτσι. Δεν τα κάνουμε εμείς. Διότι αυτό είναι πράγμα παραδέχεται όλη η Ευρώπη. Με αυτό που θέλω να τελειώσω και το επαναλαμβάνω. Ναι. Ο χρόνος αυτός είναι επαρκής και πυκνός για να παρουσιαστεί όχι μόνο ο απολογισμός της κυβέρνησής μας, αλλά και το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτό είπα. Και ο κορμός της, έτσι όπως αποτυπώνεται και στα εκλογικά αποτελέσματα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα, ο βασικός κορμός του προοδευτικού χώρου, που θα δώσει τη μάχη για μια προοδευτική διέξοδο. Διότι το σχέδιό σας, για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, το κοστολογημένο σχέδιό σας το οποίο λέτε, δεν λέτε ότι κόβοντας απότομα τη φορολογία, όπως διακηρύσει ο κ. Μητσοτάκης, στο 9% και άλλα τέτοια μέτρα θα διαλύσετε από την άλλη το κοινωνικό κράτος που με κόπο χτίσαμε. Αυτό είναι το σχέδιό σας, είναι το σχέδιο για τους λίγους και στα γνωστά μονοπάτια. Το σημερινό αποτέλεσμα προφανώς δίνει ένα προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλετε όμως, δίνει και ισχυροποιεί έναν πόλο που είναι προοδευτικός πόλος του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως δίνει και μηνύματα σε εμάς που νομίζω ότι με ψυχραιμία και νυφαλιότητα θα κύριε τα αποτελούν. Κύριε Ζαρμπαλά, ακούω τον κύριο Μαντά να ερμηνεύει και να λέει κάποια πράγματα όσον αφορά τη χρεοκοπία της χώρας. Νομίζω όμως σκόπιμα δεν αναφέρει πως φτάσαμε στη χρεοκοπία της χώρας. Γιατί κύριε Μαντά, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν απατώμε και άμα διαφωνείτε, διακόψτε με. Θέλω όμως να δώσω τη σκέψη μου και είμαι εδώ και μετά να σας απαντήσω. Δεν κατηγορήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα για τη χρεοκοπία, έτσι. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη, από το 2004 μέχρι το 2009, υπάρχει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Είναι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία έφερε το μνημόνιο στη χώρα και το ΠΑΣΟΚ την εφάρμοσε στη μόνη διέξοδο. Δεν είδα εσείς κατά διακυβέρνηση της χώρας το 2015 που αναλάβατε να φέρετε τα χρήματα την Νότια Αμερική, όπως λέγατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Αλλά δεν βλέπω όμως και ακόμα και τώρα και σήμερα, κύριε Μαντά, να αναφέρεστε συγκεκριμένα σε αυτή τη διακυβέρνηση. Γιατί έχετε στρατηγική ακριβώς συμμαχία με την καραμαλική δεξιά, γιατί είστε σε συνένεση με την καραμαλική δεξιά, με τη χρεοκοπία της κυβέρνησης. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Αυτό ακριβώς. Δεν το αναφέρατε. Δεν είπα καμία αναφορά. Από το μόνο που είχατε να πείτε ότι το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για το μνημόνιο. Είναι μια συγκεκριμένη δεν ακούτε όλα όσα λέω. Το οποίο σας βολεύει πάρα πολύ. Δεν καταγγέλλετε την καραμαλική δεξιά, λέει ο κ. Ζαρμπαλάς. Είναι κάτι που σας καταγγέλουν συνεχώς από το ΠΑΣΟ. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, γιατί σε πλήρη αρμονία σε αυτό. Εντάξει τώρα. Είμαι απολύτως σαφής αυτό. Καθώς είπα ότι η χώρα παραδόθηκε με ελλείμματα στον ουρανό, προφανώς από την διακυβέρνηση της δεξιάς από το 4 και μετά. Να διατυπώνονται αυτά. Μα το είπα με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Δεν χρειάζεται να δίνω εξετάσεις για αυτό το πράγμα. Μπήκε στο μνημόνιο με απόφαση του ΠΑΣΟΚ. Λέγατε τότε ότι θα βγείτε το 11, το 12. Αυτές ήταν οι εκτιμήσεις. Ωραία. Και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Με τις συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των άλλων, οι οποίοι όψιμα τώρα... Η οποία τώρα λένε άλλα πράγματα. Πάντως, κύριε Ζαρμπαλά, η Νέα Δημοκρατία, ακούστε με λίγο. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει καθαρά, έχει μια καθαρή νίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει 24% και εσείς 7,2%. Κύριε Ντοκά,
με βάση το ποσοστό και με βάση την ενσωμάτωση που έχουμε μέχρι στιγμής, βλέπουμε ότι αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος. Αλλά θέλω να πω, έχει τριπλάσιο ποσοστό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Και παγιώνει τις δυνάμεις από το 2015 μέχρι το 2019. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Αυτό σας προβληματίζει. Μας προβληματίζει. Υπάρχει όμως και μια άλλη ερμηνεία που νομίζω είναι αντικειμενική. Και νομίζω ότι την αποδέχονται όλοι. Ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του προοδευτικού κόσμου που πλέον δεν εμπιστεύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του προοδευτικού κόσμου που έχει μπει σε μια κατάσταση αναθεωρητισμού. Πού καταγράφεται αυτό? Και ταυτόχρονα βλέπουμε μια άνοδο και μια ενίσχυση των ποσοστών του κινήματος αλλαγής, η οποία θεωρούμε ότι θα έχει ενισχυτικά ποσοστά στις εθνικές εκλογές. Το ακούω, αξιολογείται. Κύριε Γεωργόπουλε. Ταυτόχρονα όμως αυτό που θέλω να πω και στον κύριο Μαντά. Θα κλείσω, ναι, πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Δεν πολύ συμφέρει το. Όχι, όχι, έχω δεσμευτεί να αποδεσμεύσω τον κύριο Μαντά, όπως και εσάς και τον κύριο Γεωργόπουλε. Πρέπει να βοηθήσουμε και τους άλλους συναδέλφους σε άλλα κανάλια. Χαίρομαι που άκουσα που είπε ο κύριος Μαντάς ότι τρεις μήνες που μας μένουν θα δουλέψουμε, να εργαστούμε, να παρουσιάσουμε. Μακάρι, γιατί θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια το αφήσατε λίγο στον αυτόματο πιλότο. Τι λέτε? Και είχαμε. Τι λέτε? Λέω πράγματα τεκμηριωμένα. Και ποια αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Το ότι λέγατε αυτό... κάθε τρεις και λίγο ότι η αξιολόγηση και... δεν θα κλείσει. Κάνατε 16 μήνες να κλείσετε την αξιολόγηση. Αλλά, όλο το 2017. Δεν κλείσατε ποτέ. Πώς δεν κλείσαμε? Ποτέ. Να μιλάμε ποτέ, με δεδομένα και πραγματικότητα. Κάνατε 16 μήνες να κλείσετε την αξιολόγηση. Χρεώσατε τη χώρα με σύμφωνα με δικούς σας ανθρώπους, με δικούς σας βουλευτές, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, το εκτίμησε στα 86 δις, λέω, ότι 200 δις μας χρέωσε η κυβέρνηση Βαρουφάκη. Έχουμε απαντήσει 50 φορές. Πέθαναν 102 άτομα στο μάτι, κύριε Μαντά, από κακοδιαχείριση, από έλλειψη συντονισμού. Αυτή η κυβέρνηση, η διαχειριστική της ανεπάρκεια, η διαχειριστική της ανεπάρκεια. Όχι, 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 εμείς σεβαστήκαμε απόλυτα αυτό. Επιτρέψτε μου ότι άλλο θέλετε. Ήταν μια κάκιστη διαχείριση κρίσεων. Δεν λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός για τα χρήματα, για τα οικονομικά, θα σου πω, άντε θα τα γυρίσουμε. Για την κουλτούρα θα την βοηθήσουμε. Αλλά δυστυχώς η ανεπάρκεια αυτής της κυβέρνησης κόστησε και ανθρώπινες ζωές. Έχω λίστα από τι κάνατε και αν θέλετε να σας τη δώσω για να καταλάβετε γιατί χάσατε. Έχετε Καρανίκες, έχετε Πολάκηδες. Αυξήσατε το ΦΠΑ. Λέτε στον κόσμο, σας αντιλαμβάνετε. Πλέον υπάρχει νέα τεχνολογία. Δεν μπορεί να βγει ο Πρωθυπουργός και να λέει μειώνω το ΦΠΑ στην εστίαση. Ποιος το αύξησε? Εμείς το είχαμε, το πήρατε στο 2013, το πήγατε στο 2024 και τώρα πανηγυρίζετε, δεν έχετε τι να παραδώσετε και λέτε, τι λέτε πανηγυρίζουμε που το πάμε λέτε, στο 2013. Κύριε Γεωργόπουλε, πού το πήρατε το ΦΠΑ? Ακούστε λιγάκι. Οι προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία είναι... Παρακαλώ. Και ο σύντομος τοποθετής της... Θα σας βοηθήσω κιόλας για να ξέρετε τι κάνετε. Γιατί έχετε αυτή τη λίτα. Και θα έχετε ακόμα μεγαλύτερη ήταν αν συνεχίσετε με αυτές τις λογικές. Και σας λέω, μακάρι να ήταν η καλύτερη κυβέρνηση που περνούσε. Δυστυχώς. Δεν ήσασταν μια καλή κυβέρνηση. Ήσασταν μια κυβέρνηση που κόστησε πολύ στον τόπο. Και είμαστε μια κυβέρνηση που εσείς είχατε σχεδιάσει το 2015 την αριστερή παρένθεση και αφήσατε άδεια τα ταμεία. Άδεια κυριολεκτικά, το παραδέχτηκε και ο κύριος Σταϊκούρας αυτό. Από εκεί και πέρα κάναμε μια σκληρή προσπάθεια. Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Κλείσαμε όλες τις αξιολογήσεις. Είναι μεγάλο ψέμα και έχετε... Τι μεγάλο ψέμα είναι ότι η χώρα βγήκε από το πρόγραμμα. Τι λέτε τώρα? Να λέτε επί πραγματικών δεδομένων. Μπορείτε να μας κάνετε κριτική σε όλα τα πράγματα, έχετε, αλλά όχι, εποπτία, αλλά όχι έχετε σε πραγματικά υψηλή δεδομένα. Εποπτία, το ονομάσατε υψηλή εποπτεία. Ρίξαμε την ανεργία 10 μονάδες. Συμφωνήσατε με το υπερπλεονάσματα μέχρι το 2060. Βάλατε τη χώρα στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Εσείς που στους αμπελόκηπους διαμαρτυρώσατε για 3 οικόπεδα. Πουλήσατε όλη τη χώρα για 99 χρόνια. Εγώ που λέω, αυτά που λέτε δεν έχουν πραγματική βάση και θα σας πω γιατί. Διότι τώρα έχουμε μία ρύθμιση για το χρέος που δίνει τη δυνατότητα στη χώρα για 10-15 χρόνια ένα ελεύθερο διάδρομο που πραγματικά πρέπει να ακολουθήσει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Κάναμε συμβιβασμούς, είχαμε δυσκολίες, πήραμε δύσκολα μέτρα. Αυτό δεν το αρνούμαστε ποτέ. Ούτε πανηγυρίζουμε για κανένα success story. Αλλά κάναμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την κοινωνική πλειοψηφία, για τους πόλους. Κύριε κλείνοντας, κύριε Ζαρμπαλά. Κύριε Ντόκα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών χρήζει πολλών συμπερασμάτων. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μια κατάσταση, βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του προοδευτικού κόσμου, όσο και αν θέλουν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρούν τον εαυτό τους τον κύριο εκπρόσωπο των προοδευτικών μέσων. Τα νούμερα το δείχνουν. Θα το δούμε και σε εθνικές εκλογές. Εντάξει, βεβαίως. Εννοείται. Αλλά έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα σήμερα. Έτσι. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται πλέον ο κόσμος ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να εκφράσει και δεν μπορεί να υλοποιήσει προοδευτικές πολιτικές προς όφελος των πολλών, αλλά ενός συγκεκριμένων ατόμων.
προοδευτική πολιτική, με παθητική επιδοματική πολιτική, με μια πολιτική η οποία απομειώνει ουσιαστικά και υπονομεύει το κοινωνικό κράτος, με μια πολιτική η οποία ουσιαστικά είναι ηφαισιακή και όχι αναπτυξιακή, σε μια προοπτική, σε μια κατεύθυνση να παράγεται πλούτος και αυτός ο πλούτος δίκαια να διανέμεται στον κόσμο, δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε. Και αυτό δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε, κύριε Μαντά, γιατί έχετε δομικές αδυναμίες. Δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε. Εσείς πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάποια στιγμή αν θα πάτε με τη δεξιά του Μητσοτάκη ή όχι. Ορίστε. Κύριε Ζαρβαλά, προφανώς θα σας απαντήσω εγώ, κύριε Μαντά. Δεν είναι προτεραιότητά μας. Να σας απαντήσω εγώ, κύριε Μαντά. Δεν είναι προτεραιότητά μας η συμπαράταξη και η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δεξιά. Η προτεραιότητά μας και είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με αυτές τις πολιτικές. Όταν όμως εσείς από το 2009 μέχρι το 2010, στην περίοδο του στην περίοδο του πρώτου μνημονίου, εσείς συναγελαζόσασταν με τον κύριο Σαμαρά ως αντιμνημονιακή στις πλατείες. Και όχι εμείς. Αυτά να τα θυμάστε. Κύριε Γεωργόπουλε, κλείνατε. Παρέα με τον κύριο Σαμαρά ως αντιμνημονιακή. Εσείς κάνατε, κύριε Ματά, όχι εμείς. Εμείς κάναμε μια διαφορετική πολιτική, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Στις πλατείες μαζί κάνατε παρέα. Κύριε Γεωργόπουλε, κλείνατε. Κύριε Ντόκα, θέλω να πω τώρα, αν κοίταξα στο κινητό μου και βλέπω έναν χάρτη, και υπάρχουν τρία επίπεδα σε αυτές τις εκλογές, τουλάχιστον και στα υπόλοιπα επίπεδα, αλλά στο επίπεδο των ευρωεκλογών έχει γίνει όλος μπλε με εξαίρεση του νομού Αχαΐας και δύο νομούς στην Κρήτη. Νομίζω αυτό τα μαρτυρά όλα. Ο κόσμος αντιλήθηκε, ο κόσμος έδωσε την ευκαιρία το 2015, κακώς, ήταν μια κάκιστη παρένθεση. Ο κύριος Μαντάς, η προσωπική μου άποψη είναι ότι παρένθεση εννοώ τετραετίας, πενταετίας, αυτό θέλω να πω, μια αριστερή, μεγάλη παρένθεση, πάρετε το όπως θέλετε. Θα έπρεπε να κάνετε υπομονή, πήρατε μια εξαιρετική κατάσταση, πήρατε τα πάντα στρωμένα για 9 μήνες, το εκτροχιάσατε, μετά βάλατε μυαλό σε εισαγωγικά και τώρα ήρθε η ώρα, καθίσατε, γατζωθήκατε στην εξουσία, συγκυβερνήσατε με τον Καμένο, με την Κουντουρά, με την Παπακώστα, ψάχνατε από εδώ και από εκεί, είδατε τα αποτελέσματα που πήραν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι πολλαπλό το μήνυμα που σας στέλνουν. Τιμώρησαν τις πολιτικές σας, τιμώρησαν ότι δεν ακούγατε, κύριε Μαντά, ήσασταν αλαζονικοί και καθεστωτικοί. Και αυτό κάνετε είναι το αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Το λάθος είναι εδώ. Είναι εγώ, στο χάρτη, δείτε το χάρτη και σε τρία επίπεδα. Είναι όλος μπλε. Αν δεν παίρνετε και αυτό το μήνυμα. Αυτό. Μα δεν το αρνούμε αυτό. Και είπα ότι προφανώς έχει μηνύματα το αποτέλεσμα. Προφανώς θα μελετήσουμε με νυφαλιότητα όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω, η επόμενη μέρα και πηγαίνοντας προς τις εθνικές εκλογές, είναι η μέρα σύγκρουσης δύο διαφορετικών πολιτικών σχεδίων. Πάνω σε αυτά θα έχει να επιλέξει ο ελληνικός λαός και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα είναι μία μάχη στήθος με στήθος. Γι' αυτό είμαι βέβαιος για τις εθνικές εκλογές. Κύριε, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Θα την ξανακάνουμε, καθώς εκλογές και τον Οκτώβριο να γίνουν, δεν είναι μακριά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε.